Καλώς ήρθατε στο Vivian's Makeup World. Σήμερα θα σας δείξω ένα μακιγιάζ το οποίο το έκανα μία μέρα που βγήκα έξω. Ήταν τελείως αυθόρμητο. Άκουσα πάρα πολύ καλά, πολύ θετικά σχόλια. Οπότε είπα να το κάνω, να το τραβήξω και βιντεάκι, να σας το δείξω, να το ανεβάσω στο YouTube. Για foundation θα βάλω ένα make-up από τη Radiant, λέγεται Time Proof, είναι oil free, είναι ένα ενδιαφέρον make-up. Το συγκεκριμένο χρώμα που θα βάλω είναι το νούμερο 1. Θα το βάλω στο χέρι μου αρχικά και μετά με το 190 από τη MAC, που είναι ένα πλατή πινέλο, θα τουλεριστώ, θα περάσω όλη την επιφάνεια του προσώπου μου. Θέλει γρήγορες κινήσεις για να μην στεγνώσεις το χέρι. Μία πούδρα σε μορφή compact είναι από την 17, είναι το νούμερο 6. Έχει μέσα καθρεφτάκι και ένα σφουγγαράκι, πομπον. Οπότε εγώ παίρνω το σφουγγαράκι και βάζω. Φρύδια με το Sephora μολύβι φρυδιών, είναι το νούμερο 1 και είναι αυτό εδώ. Κρεμόδες σκιά, είναι από την Πούπα και είναι το νούμερο 1, είναι αυτή εδώ η συσκευασία και αυτό εδώ το χρώμα. Παίρνω με το δάχτυλο, η φύτης είναι σαν βελούδο, είναι υπέροχη, τη βάζω σε όλο το κινητό βλέφαρο. Το ίδιο έκανα για την άλλη μεριά. Ένα πινέλο blending, το 224 από την MAC. Και έρχομαι λίγο να σβήσω. Εδώ. Βάζω λίγο ακόμη ποσότητα. Έχει μέσα και λάμψη, είναι σαν glitter συγκεκριμένα. Από μία παλέτα The Body Shop, είναι αυτή εδώ, έχει και ένα πινελάκι μέσα, ένα διπλό σφουγγαράκια. Έχει ένα ρούζ και 4 σκιές σε γήινες αποχρώσεις. Εγώ θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ στο τόξο φρυδιού, νούμερο 14 από την Sephora. Παίρνω μία σκιά ματιών από τη MAC, λέγεται Star Violet, και έχει μέσα έτσι έντονη λάμψη. Θα πάρω το 239, πάρω μία ποσότητα έτσι ικανοποιητική, θα βάλω λίγο στην κόγχη.
παίρνω το Fill Line από τη MAC, βάζω μέσα. Και πάνω στην εξωτερική μου γωνία. Μ' αρέσει αυτό το μολύβι γιατί είναι αδιάβροχο και είναι και μαλακό. Είναι εύκολο για σβησίματα. 2.19 από τη MAC. Και σβήνω λιγάκι, δίνω αυτή την ένταση εδώ. Είναι ένα εύκολο μακιγιάζ, ουσιαστικά δεν έκανα κάτι δύσκολο μέχρι στιγμής. Λοιπόν, παίρνω ένα μολύβι από τα MAC, ήταν σε μία συλλεκτική έκδοση. Είναι αυτό εδώ το Move χρώμα. Εδώ. Είναι πολύ ωραίο χρώμα, έχει μέσα glitter, δεν ενδείκνεται για μέσα στο μάτι, γιατί τα γκλιτεράκια μπορεί λίγο έτσι να ενοχλήσουν, αλλά για έξω είναι σίγουρα φοβερό. Οπότε και εγώ. Είναι απίστευτα σταθερό, δεν χρειάζεται δηλαδή καμία σκία από πάνω για να, για να κρατήσει περισσότερες ώρες. Είναι άψογο, η απόδοσή του είναι τέλεια, οπότε και εγώ βάζω κάτω ακριβώς. Να σβήσω λίγο με το 2.19. Double Wear είναι το νούμερο 1, είναι το light και είναι concealer. Βάζω με το 227 από την MAC. Εξακολουθώ να λέω σε κάθε βίντεο, όταν δεν λέω νούμερα στα πινέλα, είναι από τη MAC. Ακόμη πούδρα. Βάζω λίγο ακόμα. Βάζω ψεύτικες βλεφαρίδες. Σε φορά μία πούδρα για κόψιματα, 189 από τη MAC. Ρουζάκι Gentle από τη MAC, θα χρησιμοποιήσουμε το 168, το οποίο είναι ένα πινελάκι mini, είναι από τη MAC, είναι για ρουζάκι, είναι το αντίστοιχο 168 με το κανονικό μεγάλο πινέλο, είναι αυτά, απλά αυτό ήταν σε ένα kit με πινελάκια. Ένα μολύβι για τα χείλια, λοιπόν, είναι από τη Sephora, είναι πάρα πολύ ωραίο χρώμα, το νούμερό του είναι το 08 και λέγεται Fuchsia Paranoia, είναι πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Και το κραγιόν που χρησιμοποιώ, δεν θα μπορούσε να είναι άλλο, από MAC, είναι ένα πολύ ωραίο
ροζ μουβ πάλι, είναι αυτό εδώ το χρώμα και λέγεται Up the Amp. Λάμψη σε μορφή μους, σε υγρή μορφή. Είναι μια συλλεκτική συσκευασία από τα MAC. Ήταν με τη Ριάννα Ταρίρη και η συγκεκριμένη λέγεται Diamonds και είναι Frost. Αυτό λοιπόν ήταν το μακιγιάζ που το έκανα μία μέρα εντελώς τυχαία, βγήκε τελείως αυθόρμητα και επειδή άρεσε πάρα πολύ μου ζητήθηκε να το κάνω και βιντεάκι στο YouTube, να το ανεβάσω στο YouTube. Ελπίζω να σας αρέσει. Ανυπομονώ για ένα καινούργιο βίντεο. Φιλιά σε όλους.